Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε σήμερα τη σημερινή συνέντευξη παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών του ΚΚΕ στη Μαγνησία με μια αναφορά στη σημερινή εκδήλωση με αφορμή την επίσημη παραλαβή των ελικοπτέρων που αγοράστηκαν από τα παροπλισμένα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού στην έδρα της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού στο Στεφανοδίκιο, όπου και προσκαλεσμένοι ήταν ο Αμερικανός πρέσβης, ο γνωστός δραστήριος Πάιερ και η αναπληρώτρια υπουργός άμυνας των ΗΠΑ, Κατάλληλο. Λέμε ότι πρόκειται για έναν επιπλέον κρίκο αυτή η εκδήλωση σε μια βαριά αλυσίδα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φοράει στο λαιμό του λαού μας και ιδιαίτερα στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών της περιοχής μας. Δένει με αυτή την αλυσίδα σφιχτότερα την περιοχή της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας και συνολικά τη χώρα μας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια, στην αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, γενικότερα στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που οξύνονται στην περιοχή μας και ευρύτερα. Οι επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο με την ΑΟΣ, στο Ιράν, έχουν την υπογραφή των μονοπωλιακών ομίλων και σε αυτές τις εξελίξεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και προχωράει παραπέρα. Βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας, καθιστά την περιοχή μας και όλη τη χώρα πολεμικό στόχο για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, βαφτίζοντας ξεδιάντροπα την πολιτική της αριστερή και προοδευτική. Προκαλεί, γιατί παρουσιάζει την πολιτική της ως δικαίωση της πάλης του αντιπεριαλιστικού κινήματος και των θυσιών χιλιάδων αγωνιστών που σύρθηκαν σε ξερονήσια εκτελεστικά αποσπάσματα επειδή ύψωσαν ανάστημα ενάντια στις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Καλούμε όλους τους αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκράτες να σκεφτούν σοβαρά και όσοι ακόμα δεν έχουν απορρίψει τις αυταπάτες και την κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνουν τώρα στηρίζοντας το ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές. Να τιμωρήσουν την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να τους αποκοιμήσει, να τους κρατάει δέσμιους στην ατοϊκή στρούγκα, καλώντας τους ξεδιάντροπα να πούν καλώς ήρθε το δολάριο. Όπως ακριβώς κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, η Φασιστική Χρυσή Αυγή και οι υπόλοιποι. Η κατάσταση αυτή είναι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ και εκλογικά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ώστε την επόμενη μέρα με νέα ορμή να ηχθούμε στην οργάνωση της Λαϊκής Πάλης που θα στοχεύει στην απεμπλοκή της χώρας μας από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς για να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο λαός απέναντι στον τόπο. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει πεδίο, μέτρο, λαϊκό πρόβλημα που να μην έχει την κοινή υπογραφή των ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Λέμε στον καθένα και στην κάθε μια σας. Με την ψήφο σου στις εκλογές της 7ης Ιουλίου μπορείς να δώσεις δύναμη στη δική σου φωνή, στη φωνή της οικογένειάς σου. Ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ είναι η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Το πραγματικό δίλημα των εκλογών δεν είναι ποια κυβέρνηση θα βαστακωθεί στο σβέρκο σου. Η όποια κυβέρνηση, είτε Νουδού, είτε ΣΥΡΙΖΑ, μόνοι τους ή με συμπληρώματα τύπου ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχει ήδη καθορισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Είναι η εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, είναι η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ματωμένων πλεονασμάτων κάτω από τη μόνιμη επιτήρηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξασφάλιση επιπλέον προνομίων στους επιχειρηματικούς ομίλους με χτύπημα στα εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, το βάθμα της συμμετοχής της χώρας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς στην περιοχή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ. Ο δικός τους δρόμος είναι προδιαγραμμένος. Ο δικός σου δρόμος δεν είναι. Θα είναι χαμένη η ψήφος σου αν επιλέξεις ποιος θα είναι η κυβέρνηση για να τον προχωρήσει. Μια τέτοια επιλογή θα στραφεί εναντίον σου την επόμενη των εκλογών. Για το λαό, το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι ένα. Αν την επόμενη μέρα θα δυναμώσει εκείνη η δύναμη που θα μάχεται για τα δικαιώματα μέσα και έξω από τη Βουλή, που θα ανοίγει το δρόμο της ριζικής ανατροπής. Τη συντηρητική πολιτική με όποια λαϊκή κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας ούτε θέλουν ούτε μπορούν να την αντιπαλέψουν κόμματα που δοκιμάστηκαν και από κυβερνητικές θέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα βρίσκονται ή αύριο θα βρεθούν στο ρόλο της αντιπολίτευσης ακολουθώντας δεξιές πολιτικές ακόμα και με τη μάσκα της αριστεράς και της προόδου. Δεν μπορούν να οργανώσουν και να προωθήσουν στο ελάχιστο τον αγώνα και τις διεκδικήσεις του λαού και μέσα στη Βουλή και κυρίως έξω από αυτήν, στους δρόμους της πάλης, εκεί που τελικά όλα κρίνονται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τις καλύτερες υπηρεσίες στο σύστημα. Νεκρανάστησε με την πολιτική του και την τακτική του όλο το παλιό σάπιο πολιτικό σύστημα, τμήμα του φιγουράρι στα αριστερά ψηφοδέλτια του, όπου το προοδευτικό του μέτωπο περιλαμβάνει την Παπακώστα, που αποκαλούσε τους μετανάστες κατσαρίδες, περιλαμβάνει τους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ, το βαθύ Πασόκ της Μίζας. Μόνο ως ανέκδοτο και εδώ στην περιοχή μας μπορεί να θεωρηθεί το να μπαινοβγαίνει η κυρία Χρυσοβελώνη με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε σπίτια αριστερών ανθρώπων και να ζητά να την ψηφίσουν για να μην έρθει η δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυσφημίσει την έννοια της προόδου της αριστεράς. Βαφτίζει προοδευτικά τα αντιλαϊκά μέτρα, την αντεργατική επίθεση, την καρκινογόνα κάψη σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ. Βαφτίζει αριστερή την πολιτική που φέρνει τους Αμερικανονατοϊκούς στο Γεωργούλα και στο Στεφανοβίκιο. Έχει επιπλέον το θράσος να ζητάει την ψήφο οικογενειών που έχουν δώσει το αίμα τους για να έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα, που εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν με τα αντικομουνιστικά δόγματα των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων Υπεριαλιστών που η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσκυνάει. Το ΚΚΕ αντιπάλεψε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις με πυρήνα είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Οργάνωσε και στήριξε τους αγώνες της διεκδικήσης. Είναι ο πραγματικός αντίπαλος του σημερινού δρόμου των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν τα άλλα κόμματα. Είναι το κόμμα που στέκεται και θα σταθεί δίπλα στον άνεργο, στον απολυμένο, στον βιοπαλαιστή, στον επαγγελματία, στον επιστήμονα, στον αγρότη, στη νεολαία, στον συνταξιούχο. Σε εκείνους δηλαδή που βρίσκονται υπό την απειλή της αντιλαϊκής πολιτικής, σε εκείνους που βρίσκονται υπό την απειλή των κατασχέσεων, των πληστηριασμών. Είναι εκείνο που αποτέλεσε πραγματική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση παντού. Καταθέτει προτάσεις για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων. Ξέρουν οι εργαζόμενοι από πρώτο χέρι τι σημαίνει να έχει μαγνησία κομμουνιστή βουλευτή. Ξέρει ο κάθε εργαζόμενος πως όταν έχει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά του και θέλει πραγματικό στήριγμα και όχι κάποιον να το χτυπήσει στην πλάτη και να τον κάνει να αποδεχτεί από άλλο δρόμο τις απαιτήσεις της εργοδοσίας, τότε θα στραφεί στο ΚΚΕ. Η δική σου λοιπόν κερδισμένη ψήφος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι εκείνο που παλεύει όχι μόνο για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, αλλά και για να έχουν όλοι και όλες εργασία ικανή να εξασφαλίσει ζωή με ικανοποίηση των αναγκών, με σύγχρονα δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο, καθώς οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του λαού μειώνουν τον αναγκαίο ημερήσιο χρόνο εργασίας. Παλεύει για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο εργαζόμενος δεν θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα έχει καθοριστικό, κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής, στην κατανομή του πλούτου, ώστε να ανεβαίνει συνολικά η ποιότητα ζωής για όλους και για όλες. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος στην κοινωνική συμμαχία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, στις 7 Ιουλίου, ισχυρό ΚΚΕ είναι η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι σας. Φίλες και φίλοι, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Μαγνησία για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουλίου, το ψηφοδέλτιο της ελπίδας και της νίκης του λαού, απαρτίζεται από τους. Τη Μυρτώ Ακριβού, ιδιωτική εκπαιδευτικός από την περιοχή του Αλμυρού. Την Κωνσταντίνα Ριγάκη, δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, δουλεύει, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Τον Αποστόλη το Ριζόπουλο, νεοεκλεγής Δημοτικό Σύμβουλο Βόλου. Τη Ρούση Κωτή Ρίτσα, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Βόλου. Το Γιώργο το Ρούσα, πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μαγνησίας, αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας. Τον Κώστα το Στεργίου, βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Τον Δημήτρη το Τζουμάκη, το γνωστό ηθοποιό που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο και που είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο, σηματοδοτώντας τη συστράτευση με το ΚΚΕ ανθρώπων του πολιτισμού, και τον Τζαλούκα το Θόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο Βόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.